στις ανάγκες και τις εκάστοτε συνθήκες που διαμορφώνονται στην κοινωνία, προσαρμόζει τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η Μέριμνα. Έτσι και τη δεδομένη χρονική στιγμή, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί, με δεδομένο ότι οι δομές της δεν λειτουργούν, έχει δημιουργήσει ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για ψυχολογική, κοινωνική και ιατρική στήριξη των ωφελουμένων της. Έτσι, στο τηλέφωνο 26510-72814, συγκεκριμένες ώρες καθημερινά, οι ωφελούμενοι των δομών της Μέριμνας, αλλά και οι ωφελούμενοι του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του ΚΙΦΗ της Μέριμνας λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, ιατρούς και νοσηλευτές. Τις θερμότερες ευχές τους για υγεία και αλληλεγγύη μετέφεραν ο πρόεδρος της Μέριμνας, Ιωάννης Τσίμαρης, αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Μέριμνας, Ρόη Ζικίδου. Αυτό το Πάσχα είναι διαφορετικό. Λόγω των συνθήκων, αναγκαζόμαστε να περάσουμε το Πάσχα οικογενειακώς. Παρόλες τις δυσκολίες, η ουσία της γιορτής δεν αλλάζει, η οποία είναι η αγάπη που θα δώσουμε στους δικούς μας και σε όσους έχουν ανάγκη. Ως πρόεδρος της Μέριμνας θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους για την προσπάθεια που κάνουν ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες με καινοτόμες νέες ιδέες, οι οποίες βρίσκουν ανταπρόσκληση και σας ευχαριστούμε πολύ σε αυτό. Εύχομαι του χρόνου τον καιρό να το θυμόμαστε σαν μια άλλη περιπέτεια, την οποία την ξεπεράσαμε. Θα το νικήσουμε και αυτό. Καλή Ανάσταση, να είστε καλά, γεμάτη υγεία. Πάσχα 2020. Όλα είναι διαφορετικά. Αυτό το Πάσχα δεν θα είμαστε μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. Ούτε μαζί με τους φίλους μας. Γιατί έτσι πρέπει. Για να είμαστε όλοι καλά. Οι άνθρωποι όμως της Μέριμνας θα επικοινωνούμε μεταξύ μας καθημερινά με τη στήριξη δικών μας ανθρώπων. Και να είστε σίγουροι πως μετά την καταιγίδα ο ήλιος θα λάμπει πιο πολύ. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους. Οι δομές της Μέριμνας συνεχίζουν καινοτόμα με ένα πιλωτικό πρόγραμμα τηλεεκπαίδευσης και τηλεαπασχόλησης, προκειμένου τα παιδιά και ενήλικες να εκπαιδεύονται και να απασχολούνται δημιουργικά από το σπίτι τους με την καθοδήγηση του προσωπικού της Μέριμνας. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει επιστημονικά υπεύθυνη αναπτυξιολόγος και εκπρόσωπος των γονέων παιδιών με αναπηρία της Μέριμνας, Λούλα Βέρμπη. Θέλοντας εμείς να συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε όλους σας χαρά, αλληλεπίδραση, επιστημονικές οδηγίες, στιγμές δημιουργίας, προτροπή για αναζήτηση διεξόδων και συμβουλών, ιδέες που θα διεγείρουν και θα εκπαιδεύσουν αισθήσεις, προς αξιοποίηση του χρόνου μας στο σπίτι και προς την ιδέα ότι όλοι είμαστε εδώ, αλλά όχι τόσο κοντά σωματικά όπως πριν. Με τις ομάδες εργαζόμενών μας βρισκόμαστε μπροστά στις οθόνες σας, αλλά και σας επισημαίνουμε ότι οι επιστημονικές και όχι μόνο ομάδες μας βρίσκονται δίπλα σας τηλεφωνικά, προκειμένου να σας δώσουν τις εξατομικευμένες οδηγίες και βοήθεια που χρειάζεστε. Το περιεχόμενο αυτόν που ετοιμάζουμε με τα βιντεάκια που βλέπετε, προσπαθούμε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που αρέσει στα παιδιά μας και αυτό που θέλουν να δούμε. Η χαρά όλων μας για αυτή τη δράση είναι μεγάλη και η στήριξη και η αγάπη σας για αυτή τη δράση που μόλις τώρα ξεκίνησε πιλωτικά, δυνατή και κινητήρια για να συνεχίσουμε και να την εξελίξουμε. Και σας ευχαριστούμε που την αγκαλιάζετε, δίνοντας τη δυνατότητα της εξέλιξης αυτής της δράσης στη συνέχεια σε μια προσπάθεια τηλεπαρέας, τηλεεκπαίδευσης και τηλεπικοινωνίας. Επιλογή μας ήτανε να διατηρήσουμε αυτόν τον γλυκό ερασιτεχνικό αυθορμητισμό του κάθε ενός από εμάς στην οθόνη σας, αντιλαμβανόμενοι ότι τα παιδιά μας χρειάζονται τον αυθορμητισμό και την αλήθεια του παιδαγωγού τους, του θεραπευτή τους, του φροντιστή τους. Είτε είναι το 9μηνο αδερφάκι, είτε είναι το παιδί ή ο έφηβος του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Μέριμνας. Σε αυτή την προσπάθειά μας καλούμε να κρατήσουμε την αμεσότητα και τη χαρά. Είμαστε στη διάθεσή σας μέσω επικοινωνίας με τους διευθυντές των δομών μας για ιδέες που τα παιδιά θα ήθελαν να δουν και είναι διαδραστικές προκειμένου να τις υλοποιήσουμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας είναι πάντα εδώ, παρόν, να στηρίξει έμπρακτα και σταθερά κάθε προσπάθεια στήριξής σας. Να ευχηθώ σε όλους μας δύναμη, υπομονή, εξωτερήκευση
και η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει υγεία, αξιοπρέπεια για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και κατάκτηση της αυτονόητης ποιότητας και των ίσων δικαιωμάτων σε όλες τις αποχρώσεις της ζωής, στον πολιτισμό και στο βλέμμα. Επίσης, όλες αυτές οι εικόνες δράσης δημιουργικότητας των εργαζόμενων προς εσάς και αλληλεπίδρασης είναι διαθέσιμες, όπως βλέπετε, για όλα τα παιδιά, για όλους σας μέσω του διαδικτύου. Στη σελίδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ημέρημνα δημοσιεύονται καθημερινά σχετικά βίντεο, όπως αυτό της ειδικής παιδαγωγού Εμμανουέλας Δρούγκα, η οποία δημιουργεί υπέροχους αφαιρετικούς πίνακες με υλικά που υπάρχουν στο σπίτι, σε συνεργασία με τον αδελφό της Γιώργο, ο οποίος την καθοδηγεί και την εμπνέει. Γεια σας, παιδάκια! Γεια σας, παιδιά! Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο και θα σας φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δέντρο. Τώρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξουμε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βρούμε περιοδικά τα οποία μπορεί να έχουν πράσινο χρώμα κάποιες σελίδες, σαν αυτές. Ναι. Ή σαν αυτές. Καφέ για τον κορμό. Μπλε για τον ουρανό, αν θέλετε να κάνετε ουρανό, κίτρινο για τον ήλιο, οτιδήποτε άλλο θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν δεν έχετε κόλλα στο σπίτι σας, μπορείτε να φτιάξετε μια πάρα πολύ εύκολα με νερό και αλεύρι, που να έχει αυτή τη σύσταση. Τι κάνουμε? Ρίχνουμε την κόλλα στα παιδάκια. Και, τι κάνουμε? Για να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω το παιδί, παίρνουμε ένα καφέ με καλώρα και κάνουμε ένα ορθογώνιο στο χαρτί. Ναι. Ώστε να ξέρει το παιδί ποιο είναι το πλαίσιο που θα βάλει τα καφέ κομμάτια. Θα κόβουμε σε κομματάκια τετράγωνα. Άμα το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει το ψαλίδι, με τη δική σας καθοδήγηση πάντα, μπορείτε να το επιτρέψετε. Ναι. Λοιπόν, πάμε Γιώργαρε να κάνουμε τον κορμό. Ο κορμός τι χρώμα έχει? Καφέ. Μπράβο. Βάζουμε κόλλα και παίρνεις κομματάκια καφέ και κολλάς. Πάμε. Τέλειος. Τέλεια. Πάμε τώρα να κάνουμε το φύλλωμα του δέντρου με πράσινο. Οπ, κάνουμε ένα κύκλο με πράσινο χρώμα. Πάμε να βάλουμε πράσινα κομμάτια. Πράσινο το χρώμα για το φύλλωμα του δέντρου. Έλα, συνέχισα να το καλύψουμε όλο. Πολύ ωραία. Είσαι ελεύθερος. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Και γίνεται κάτι τέτοιο, ένα πολύ ωραίο δέντρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μπλε κομμάτια για να φτιάξετε ουρανό ή οτιδήποτε άλλο θέλετε.